Άρης και Ομόνια. Ένα ωραίο ζευγάρι. Πρώτο σφύριγμα από τον Νικολάου. Περνάει για τον Σεχού. Ο Γιανγκό προσπαθεί να τον κλείσει. Η σέντρα του Σεχού, κεφαλιά του Σιμιών. Μιξ Ντίσκερουν το σουτ που δοκιμάζει στο δοκάρι. Για να δούμε εδώ το σουτ του Στεμπίνσκι. Θα μαζέψει ο Φαμπιάνο. Σιμιών, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Περνάει η μπάλα από όλους. Για να δούμε Μπαμπίκα το γύρισμα. Διώχνει ο Γιούστε. Επιμένει όμως η ομάδα του Άρη. Το σουτ που γίνεται έξω. Ο Λοβέρα εκτελεί. Η μπάλα περνάει λίγο έξω. Μάταυς εκτός περιοχής δοκιμάζει το σουτ. Ο Βανάλβες με δυσκολία. Ξανά για τον Λοβέρα. Θέλει να βρει τον Παπουλίο. Ντίσκερουντ κερδίζει. Δοκιμάζει το σουτ έξω. Ψάχνει στηρίγματα ωραία για τον Ποτεάκ. Η σέντρα του Γάλλου μαζεύει ο Βανάλβες. Περνάει μπάλα ο Ντίσκερουντ. Μεγάλη επέμβαση. Και η μπάλα έξω φωνάζει για χέρι. Στο χέρι του Ντελμύρο. Εδώ το γύρισμα που έγινε στον Ντίσκερουντ. Η μπάλα χτυπάει στο δεξί χέρι. Αν είδα καλά τον Ντελμύρο. Για να δούμε και από εδώ. Και ο διαιτητής θα πάει να το δει στο on-field review. Βλέπουμε εδώ τι βλέπει και ο Νικολάου. Από το σουτ έχει δώσει το πέναλτι και κυτρινίζει τον Ντελμύρο. Ποτεάκ απέναντι από τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα του Άρη. Σφίριξε ο Νικολάου. Ποτεάκ εκτελεί στα δίκτυα. Με την πολύ ωραία εκπληκτική εκτέλεση πέναλτι του Ποντεάκ. Άπιαστο πέναλτι. Βάζει ο Άρης ο Σικόρσκι. Τώρα έχει την ευκαιρία στην περιοχή ο Σικόρσκι. Δοκιμάζει το σουτ, την μπάλα έξω. Με το δεξί εκτέλεση είναι καλή ο Φαμπιάνο. Θα βγει και θα διώξει ο Σίλτενφελ. Για να απομακρύνει τώρα την μπάλα ο Χούμποτσαν. Εδώ η προβολή που γίνεται, η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. 2-0. Πανέξυπνα ο Κακουλής. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων θα σκοράρει, κοιτάξτε πως τρύπωσε ανάμεσα στους αμυντικούς εκεί του Άρη. Ο Μποκνάρ ήταν και ο Μπρόρσον, οι οποίοι ολιγόρησαν. Ο Βανάλβες άρχισε να βγει. Ο Κακουλής δεν συγχώρεσε. Ναι, η τελευταία φάση του Άρη στην περιοχή της Ομόνιας ήταν... Για να δούμε εδώ την ευκαιρία, ο Φαμπιάνο σώζει το σουτ του Σικόρσκι. Και φαγιά που έγινε από το Σίλτενφερ, μαζεύει ο Φαμπιάνο. Πακέ, ψάχνει στήριγμα, δοκιμάζει τη σέντρα και φαγιά που έγινε εύκολα ο Φαμπιάνο από την προσπάθεια του Σικόρσκι. Ο Γιώργος Νικολάου κοιτάει το ρολόι για να σφυρίξει για τελευταία φορά, κάτι που κάνει τώρα σημαντική νίκη για την Ομόνια, την κρατάει ζωντανή στη διεκδίκηση της εξάδας.